έχουν λίγο τελειοποιήσει οι γειτονές μας, Οθωμανοί, την τεχνική του καρότου με το μαστίγιο. Αντί να κρατούν σε διαφορετικά χέρια το καρότο και το μαστίγιο, έχουν δέσει το καρότο στην άκρη του μαστίγιου, χτυπάνε στην κυριολεξία αλίπητα σε όλα τα μέτωπα με το μαστίγιο και φαίνεται στην άκρη ότι εμφανίζεται το καρότο. Δηλαδή η διαλλακτικότητα. Εφιέστε τη λιγμή, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι Οθωμανοί δεν έχουν μυαλό, έχουν όμως μια εύκολη προσαρμοστικότητα σε αυτό που παραλαμβάνουν και παραλάβαν μια εφιέστατη βυζαντινή πολιτική. Η πολιτική της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μετά την πτώση της πόλεως. Αυτή είναι εφαρμόζουν. Έτσι ήταν και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, γι' αυτό και μεγαλούργησε. Μόνο που τότε υπήρχε πολιτισμός. Εδώ δεν υπάρχει πολιτισμός. Τέλος πάντων, θα ξαναγίνουν κι άλλες ναύτεξ. Θα φαίνεται ότι θέλει να διαλεχθεί με όλους, με τους Ευρωπαίους. Είδατε τι είπα, τι τρομερό είπε, ότι εμείς ανήκουμε στη Δύση. Ανήκουμε, είμαστε αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης. Ενώ την έβριζε. Γιατί? Γιατί φοβάται τις κυρώσεις? Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί βλέπει τα μέτωπα τα οποία κάνει η Ελλάδα σε διπλωματικό επίπεδο. Και διευρύνεται αυτό το μέτωπο. Και θέλει να το διασπάσει. Θέλει οπωσδήποτε να έχει μια κατάκτηση στην Κύπρο. Και να δείτε ότι θα ζητήσει από τα κατεχόμενα να αναγνωριστούν ως ξεχωριστό κράτος. Για να πετύχει εναντίον των Ρωμιών, εναντίον των Ραγιάδων, γιατί έτσι είναι η νοοτροπία τους απέναντι σε εμάς, μία νίκη. Έστω μία νίκη. Να την παρουσιάσει το λαό ότι εμείς θέλαμε να διαλεχτούμε. Οι Έλληνες δεν θέλανε, οι κακοί και οι Ελληνοκύπροι οι κακοί. Αν και ο όρος Ελληνοκύπριος δεν είναι σωστός. Είναι οι Κύπροι που είναι οι Έλληνες και είναι οι Τούρκοι της Κύπρου που ήταν μειονότητα. Κάποια στιγμή και μετά υπήρχαν. Δεν ήταν Κύπροι οι Τούρκοι ποτέ. Επομένως, κύριε Φυλακτέ, να περιμένουμε κι άλλες προκλήσεις. Και κάτω από το τραπέζι. Κυρίως τώρα θα γίνεται κάτω από το τραπέζι. Μέχρι τώρα γινόταν φανερά. Τώρα θα γίνει και κάτω από το τραπέζι. Και αυτό είναι το χειρότερο. Και προσέξτε, εδώ θα είναι το λάθος μας. Αν πιστέψουμε, αυτό πιστέψαμε και το Kissinger το 1974 και πέτυχε τόσο εικόνα η εισβολή. Ενώ τους είχαμε πετάξει τους Τούρκους στη θάλασσα από την Κύπρο. Συνήθως χαλαρώνει ο ελληνισμός. Χαλαρώνει όταν του πούνε μια κλειδιά κουβέντα, το χτυπήσουν στην πλάτη, του δώσουν ένα ρόλο. Αυτό δεν είναι δικά μου λόγια, είναι τα λόγια του Ιγνάτιεφ. Του αυτού του φοβερού στρατηγού και διπλωμάτη, το οποίο οφείλουμε το μεγάλο πόλεμο το Μακεδονικό, ήταν Ρώσος διπλωμάτης, στα 1861 μέχρι το 1870 που έγινε η Βουλγαρική Εξαρχία, έτσι είπε. Με τους Ρωμιούς λέει: δεν μπορώ να συνεργαστώ, αλλά πες τους, λέει, μια γλυκιά κουβέντα, πες τους, λέει, δώσ' τους ένα ρόλο και είναι έτοιμοι να πουλήσουν τα πάντα. Την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι έχουμε χρηματοπιστωτική κρίση στη γειτονική χώρα, έχουμε χαμηλά στο 30% το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του κυρίου Ερντογάν, πιθανότητα ακόμη και πρόωρων εκλογών, δηλαδή υπάρχει ένα εσωτερικό, θα το χαρακτηρίζαμε έτσι, μέτωπο, Μιχάλη Χρυσανθόπουλε. Υπάρχει ένα εσωτερικό μέτωπο, αλλά με αφήνει παγερά διάφορα το εσωτερικό μέτωπο του Ερντογάν, γιατί πρώτα απ' όλα οι ασυλλόξιστες δαπάνες, οι σπατάλες που έκανε για να χτίσει εκείνο το παλάτι, επειδή σας είπα, έχει πολλά ψυχολογικά ο Ερντογκάν. Μην ξεχνάτε ότι όταν ήταν μικρό παιδί δούλευε στη δούλεψη ενός Ρωμιού στην πόλη. Πρώτον αυτό, πουλούσε κουλούρια. Όλο αυτό του δημιούργησε το κόμπλεξ. Και ξέρετε κάτι, κύριε Φυλακτέ, το κόμπλεξ στον άνθρωπο μπορεί να το κάνει δικτάτορα. Κόμπλεξ είχε και ο Χίτλερ. Είχε τραυματιστεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε ανεπανόρθωτα τραύματα. Και τα έβγαλε ψυχολογικά. Και είδατε τι έγινε. Το ίδιο είναι και ο Ερντογκάν. Αυτό που βλέπετε είναι ένας Φραγκενστάιν. Έχει μεταλλαχτεί ψυχικά από αυτό που ήταν, ακριβώς γιατί έχει μίσος απέναντι στους Ρωμιούς. Και θα το βγάλει το μίσος. Επομένως λοιπόν δεν με απασχολεί εμένα το εσωτερικό του μέτωπο, ούτε η οικονομική δυσπραχία. Ας πρόσεχε τα οικονομικά του. Τα οικονομικά είναι στα χέρια των ανθρώπων. Επομένως λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός όμως θα εξάγει αυτή την κρίση. Και προσέξτε λίγο τα λόγια του Χρουσία Κάρ και τις σημαίες από πίσω. Σας έχω πει πολλές φορές ότι έχω ιδιαίτερη αδυναμία στα εμβλήματα. Οι σημαίες πίσω από τον Χρουσία Κάρ στις τελευταίες δηλώσεις, μία από αυτές τις σημαίες είναι οι σημαίες όλων των γενικών επιτελείων της γειτονικής χώρας. Μία σημαία έχει το δικέφαλο ετώ, το οποίο είναι κλεψίτιμο και αυτό, έτσι, από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Χρουσία Κάρ λοιπόν έκανε τις δηλώσεις ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, να ματώσουμε, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε. Ο Ερντογκάν στέλνει τον Καλίν να ρίξει γέφυρες.
δίνει συγχαρητήρια στον Biden, σου λέει σφίξαν τα πράγματα, άσε να το παίξω και λίγο διαλλακτικό και θα δείτε που στο τέλο θα βγει καλή η Τουρκία και θα βγει κακιά η Ελλάδα. Και σε έχει φάει τόσο καιρό προκλήσει, τόσο καιρό πολεμικό κλίμα και τόσο καιρό bullying. Να χρησιμοποιήσουμε και μια ελληνική έκφραση. Τόσο καιρό στρίμωγμα σε όλου του τομεί.